Να σου πω, εγώ αυτό που κατάλαβα από αυτά από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη είναι εξής. Το Σάββατο. Ότι πήγε, τώρα το λέω έτσι, έτσι παραστατικά, δεν έγινε ακριβώς έτσι, το Γουλουκού, γενικό λογιστή του κράτους, λέει πόσα λεφτά έχουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, πόσα είναι τα άκρα όρη που να διαθέσουμε. 5,5 δις του είπανε, είπε ωραία, πάμε μέχρι εκεί και διάλεξε αυτόν τον τρόπο να φτιάξει αυτό το πακέτο των παροχών για να εξαντλήσει αυτά τα 5,5 δις. Εσείς διαφωνείτε με τον τρόπο που μοιράστηκαν, ή θα μοιραστούν μάλλον, με το 5,5 δις σαν ποσό? Και τι προτείνετε? Ναι, θα σας πω. Το ερώτημά σας είναι πραγματικά to the point. Γιατί διαφωνούμε με το ότι δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στην πηγή του. Και τι εννοώ? Εδώ υπάρχει ένας μηχανισμός εσχροκέρδειας για την ενέργεια, για παράδειγμα, με τα υπερκέρδη των εταιριών, με τα ζητήματα σε σχέση με διάφορα θέματα, με το ΦΠΑ στα τρόφιμα, με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Θα μπορούσα να πω πολλά παραδείγματα. Αλλά ειδικά στην ενέργεια, να αντιμετωπιστεί στη ρίζα με το πλαφόν στην χοντρική τιμή, με την υπερφορολόγηση και με την αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου με το ηλεκτρορεύμα. Αυτά είναι παραδείγματα που το λύουν το πρόβλημα στην πηγή. Mm-hmm. Αντί να κάνει αυτό η κυβέρνηση, τι κάνει? Έχουμε τεράστιους λογαριασμούς, έχουμε 6 δις υπερβολικά έσοδα το πρώτο εφτάμηνο, 6 δις, και δίνει τώρα 5,5 δις πίσω, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, σαν επιδοτήσεις, που στην ουσία τα παίρνει πάλι από τους φορολογούμενους. Δηλαδή, ουσιαστικά γίνεται μια ανακύκλωση του προβλήματος. Επιδοτεί την εσχροκέρδη. Άρα, σας εξήγησα ακριβώς ποια είναι η διαφωνία μας. Είναι ουσιαστικά καθαρά διαρθρωτική, είναι λάθος ο τρόπος που αντιμετωπίζει. Και έρχομαι και σε κάτι ακόμα, για να βάλω δύο ζητήματα, γιατί δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε όλα. Έχετε δίκιο. Σε σχέση με τη στέγη, για να δείξω τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση το στεγαστικό πρόβλημα. Η Πορτογαλία δίνει 2,7 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ισπανία δίνει 1 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και εμείς από το Ταμείο Ανάκαμψης δίνουμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τίποτα δηλαδή. Τίποτα. Δεν το αξιοποιούμε και έρχεται τώρα να πάρει τα λεφτά του ΟΑΕΔ. Να δώσει δηλαδή χθες 1 δις ευρώ σε ένα αφιλεγόμενο με τους ιδιώτες, με σύμπραξη, με ένα ΣΔΙΤ που κάνει, δίνοντας τα μισά στους ιδιώτες για να τα αξιοποιήσουν και στα μισά για στέγη. Δηλαδή ουσιαστικά και εδώ κάνει business και deals. Ενώ αυτό που θα έπρεπε να κάνει είναι να αξιοποιηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης προς όφελος των πολλών και των αυτών που έχουν ανάγκη και όχι το Ταμείο Ανάκαμψης να πηγαίνει. Ωραία. Από την άλλη σε λίγους και ισχυρούς όπως έχουν.